Κατά πλειοψηφία πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η ανάγκη για τη λήψη δανεισμού που θα δίνει τη δυνατότητα ισοσκελισμού του προϋπολογισμού αλλά και ανάπτυξης της πόλης. Η παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρινού και η ανεξάρτητη σύμβουλος Αντιγόνη Ανδρεάκη ψήφισαν υπέρ και οι παρατάξεις Καραμαλάκη, Καναβάκη και Δουλουφάκη ψήφισαν κατά. Όπως ξεκαθάρισε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος, υπάρχει έλλειμμα 27 εκατομμυρίων ευρώ, άρα το δάνειο ήταν μονόδρομος. Δεν θα μπορούσα να έχω γνώση της οικονομικής κατάστασης πριν αναλάβω την θέση από την οποία σας μιλώ. Θα ήταν τελείως αδύνατο και το γνωρίζουν όλοι αυτό και δεν μπορούν να επικαλούνται την απεριόριστη πρόσβαση την οποία θα είχα και την οποία δεν αρνούμε ότι είχα. Χρειάστηκαν εκατοντάδες ώρες προσωπικής εργασίας για να αποκτήσω γνώση αυτών τα οποία βρίσκονται εδώ και πολύ περισσότερα βρίσκονται αλλού και είναι τεκμηριωμένα με ακρίβεια λεπτού του ευρώ. Ξέρετε καλά το μάθημά σας ως καθηγητής και το εμφανίσατε με εφράδια και πολλά λόγια γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση από τον δανεισμό, είπε χαρακτηριστικά ο Μαρίνος Πατακός που εκπροσώπησε τον Μιχάλη Καραμαλάκη που απουσίαζε. Υπάρχουν λύσεις ευρωεκότερες, τις είπατε και μόνος σας, αλλά τις απορρίπτετε. Τις είπατε και μόνος σας. Και ομολογώ ότι δεν ακούσατε. Σας άκουσα. Είπατε 1, 2, 3, 4. Μιλήσατε για ευνοϊκότερες λύσεις, προτείνουν και ακούγονται. Όμως, για να γίνουν αυτές, χρειάζεται πολιτική βούληση. Πολιτική επιλογή και όχι μονόδρομο χαρακτήρισε την απόφαση της παράταξης Καλοκαιρινού η Μαρία Καναβάκη. Άκουσα για πολιτικό θάρρος. Άκουσα για επιλογές. Και τι δεν άκουσα. Από πού τις άκουσα. Από χίλιοι ανθρώπων που την προηγούμενη θητεία υπήρξαν βασικοί υπέτη της μείωσης των εσόδων του Δήμου Ηρακλείου. Σκληρή η κριτική και από την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης με τον Δημήτρη Δουλουφάκη να κάνει λόγο για δάνειο που προκύπτει από πολιτική επιθυμία. Ένα δάνειο το οποίο ζητάτε την εξουδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου να πάτε χωρίς να ξέρουμε καν. Με τι όρους θα διαπραγματευτείτε, τι δάνειο θα είναι αυτό, με τι όρους αποπληρώνεις, με τι επιτόκια και ποιος θα το πληρώσει τέλει, όπως πάντα ο ηρακλειώτικος λαός. Το δάνειο χαρακτήρισε ως ορθότερη πολιτική επιλογή και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Ισαμάκης. Και συνεχώς ακούω και συζητάμε όλοι το πρόβλημα του Δήμου είναι τα 17,5 εκατομμύρια των ασφαλτοστρώσεων που είναι αυταπόδεικτο και κοινώς αποδεκτό για όλους ότι πρέπει να γίνουν. Ξέρετε ποιος είναι ο ρόλος των Δήμων. Δεν είμαστε εδώ το 1980, όπου οι Δήμοι είχαν τα σκουπίδια, τα νεκροταφεία, την οδοποιία και τα νερά. Ο ρόλος των Δήμων τα τελευταία χρόνια έχει μετασχηματιστεί.